Λιγοστές λοιπόν οι ελπίδες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Έχουμε συνδεθεί με την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου. Να δούμε, Αδαμαντία, ποιες είναι οι θέσεις των Ισραηλινών για τις διαπραγματεύσεις, ενώ είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις Νετανιάχου. Δηλώσεις τις οποίες έκανε και ουσιαστικά είναι τα όσα ανέφερε και ο ίδιος στο κυβερνητικό συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, ενώ γνωρίζουμε ότι κάποιοι εκπρόσωποι της διπλωματικής και διαπραγματευτικής ομάδας του Ισραήλ βρίσκονται στο Κάιρο, ενώ αναμένεται να γίνουν και οι διαπραγματεύσεις την Τετάρτη ή την Πέμπτη, εκεί προσδιορίζεται, και πριν βέβαια ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ συναντηθεί με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, που έφτασε από ό,τι έχουμε ενημερωθεί εδώ στο Ισραήλ. Και αναμένεται η συνάντηση να γίνει στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό αύριο το πρωί στις 11. Ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου ανέφερε τις θέσεις που έχει το Ισραήλ και στην πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων. Μίλησε για περίπλοκες διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα το παρόν χρονικό διάστημα. Είπε μάλιστα ότι δεν είναι ένα παρεδώσε να δούνε και λαβίν, και ότι το Ισραήλ έχει κάποιους τομείς στους οποίους μπορεί να είναι ευέλικτο και κάποιους άλλους τομείς στους οποίους δεν μπορεί να είναι ευέλικτο. Ενώ μάλιστα είπε πως υπάρχουν κάποιες αρχές επίσης, είναι αυτές που αναφέρονται κυρίως στην πρόταση που έχει γίνει από τις ΗΠΑ την 27η του Μαΐου, στις οποίες παραμένει αμετακίνητο, και μάλιστα θα υπερασπιστεί τις αρχές που αφορούν την ασφάλειά του. Ουσιαστικά ζήτησε να ασκηθεί περαιτέρω και διπλωματική και στρατιωτική πίεση ενδεχομένως στη Χαμάς. Την κατηγόρησε ότι είναι πεισματάρα ουσιαστικά. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, καθώς δεν έστειλε καν αντιπροσωπεία στο Κατάρ, στην Ντόχα, για να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις προηγούμενες ημέρες. Και μάλιστα τώρα να πούμε ότι παράλληλα με αυτό το σενάριο των διαπραγματεύσεων που αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, ένα βασικό και σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ επιμένει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, στην παρουσία των δυνάμεων του στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Είναι ο διάδρομος που συνδέει την Αίγυπτο με την λωρίδα της Γάζα, στο νότιο τμήμα της, όπως επίσης και στον κεντρικό διάδρομο Νετσαρίμ, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να έρθουν οι ένοπλοι της Χαμάς ξανά στην περιοχή κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης εκεχηρίας. Υπάρχουν βέβαια φωνές από Ισραηλινούς αξιωματούχους που λένε ότι είναι και αυτά τα δύο ζητήματα στο τραπέζι. Θα πρέπει πρώτα να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ της Αμερικής αναφορικά με αυτά τα δύο κομβικά ζητήματα, και στη συνέχεια όπου καταλήξουν, στο σημείο στα οποία θα καταλήξουν, να γίνουν γνωστά στην Χαμάς για να έχουμε πρόοδο στις συγκεκριμένες συνομιλίες. Παράλληλα, βέβαια, ο κύριος Νετανιάχου, καθώς είμαστε εν αναμονή μιας επίθεσης απάντησης ενδεχομένως από τη Χεζμπολάχ, το Ιράν και τους συμμάχους του, δηλώνει πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να αμυνθεί και σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμο για κάθε σενάριο. Θα κάνει, όπως λέει, οποιονδήποτε εχθρό και αντίπαλό του να πληρώσει ένα υψηλό τίμημα στην περίπτωση που επιτεθεί στη χώρα του. Και παράλληλα, Ματίνα, να αναφέρουμε ότι στο άλλο πεδίο, καθώς γίνονται οι συγκεκριμένες προσπάθειες για αυτοσυγκράτηση, γι' αυτό το λόγο πιέζουν και οι ΗΠΑ. Είχαμε και μία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Βηρυτό. Έστειλε ο ίδιος μηνύματα προς την Χεζμπολάχ επίσης για αυτοσυγκράτηση, να μην υπάρχει κλιμάκωση των πραγμάτων, τουλάχιστον στο παρόν χρονικό διάστημα που είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα, Δαμαντία, και ο πολεμικός πυρετός ανεβαίνει διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες.